τον Ιούλιο του 2014. Αυτό έχει φύγει. Αυτό δεν το συζητάμε. Απλά δεν το είπα ποτέ όταν συνέβη. Βγήκε ένα χρόνο μετά. Ότι σου κάει και το σπίτι ολοκληρώ και όλα αυτά. Και πώς, γιατί δεν το είπα ποτέ παρά έξω. Δεν ήθελα ούτε μάτια ούτε τίποτα. Καλά, τα μάτια την κάναν. Τη δουλειά του όταν σου κάει και το σπίτι, βρέα. Θέλω να σου πω ότι δεν ήθελα επιπλέον. Συζήτηση. Ναι, για το θέμα. Τι έλεγα λοιπόν. Το 2015 με ταλαιπώρησε πάρα πολύ σε θέματα υγεία. Δηλαδή, έχω περάσει ένα μήνα τώρα που θεωρητικά έπρεπε να κάνω αφωνία. Αφωνία με δύο παιδιά στο σπίτι. Δεν γίνεται. Δεν νοείται. Το χειρούργησε το θηροειδή. Τον αφαίρεσα. Γιατί σου είχε δημιουργήσει αυξομοίωση βάρου. Όχι, δεν είχε να κάνει με βάρου. Είχε να κάνει ότι βρήκα κάποια πράγματα στο θηροειδή μου που αν τα άφηνα μπορεί να εξελίσσονταν σε κάτι αυτό. Και λε ότι κάλιο πέντε και στο χέρι παρά μηδέν και καρτέρι. Αλλά όχι ότι είχε να κάνει με το θηροειδή, αλλά ωστόσο από τότε και από το Μάρτιο και μετά, δηλαδή μετά τη θηροειδή έπαθα μια πνευμονία που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, η οποία μου άφησε κουσούρια ενδεχομένως, γιατί από εκεί και μετά αρρώστανα πάρα πολύ εύκολα, κρύωνα πολύ εύκολα, σαν να,